Όλα αυτά που θα σας πω είναι αυτά που μου έδωσε και το υλικό στα βιβλία μου. Γεννήθηκα μετά τον εμφύλιο, τη δεκαετία του 50, σε ένα χωριό στους πρόποδες των Πιερίων. Συνηθίζουμε να λέμε πως ζήσαμε 400 χρόνια στη σκλαβιά. Εμείς όμως εδώ στη Μακεδονία ζήσαμε 500 χρόνια στη σκλαβιά. Αυτό το γεγονός έχει μεγάλη σχέση με τις εμπειρίες μας. Στα παιδικά και εφηβικά μου χρόνια έζησα το μεσαίωνα της επαρχίας, ιδιαίτερα στον τομέα του έρωτα. Με στήχησαν απόψεις και αντιλήψεις που έκαναν από τα χρόνια της τουρκοκρατίας. Η κοπέλα που δεν βρέθηκε την πρώτη νύχτα του γάμου της και τη Δευτέρα με κόκκινο φουστάνι, ντυμένη και καβάλα σε ένα γάιδαρο, τη γύριζαν στο χωριό να την υποπέψουν. Εγώ βέβαια δεν το είδα αυτό. Μου το διηγήθηκε η γιαγιά μου. Ο κουνιάδος που πήγε να διαπιστώσει τι είναι τρόπο δεν ξέρω, αν η αδερφή της γυναίκας του ήταν παρθένα, γιατί τη σχολίαζαν στο χωριό. Η Τασία, έτσι τη λέγανε, λίγες ώρες αργότερα φαρμακώθηκε με παραθείο. Ήταν 20 χρονών. Κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Όταν επρόκειτο για την τιμή, κανείς δεν μιλούσε. Εγώ όμως έτυχε να ακούσω ειδήσεις ο Σιν, πως ενώ λέγανε η τιμή, τιμή δεν έχει, η τιμή είχε τιμή. Πότε ένα χωράφι, πότε λίγα πρόβατα και όλα βολεύονταν. Ήμουν μικρή και δεν μου έδιναν σημασία. Αυτό δεν καταλαβαίνει, είναι μικρό, είπα. Μεγάλη αμαρτία το διάβασμα. Πόσες φορές η μάνα μου μου πετούσε το βιβλίο, στολίζοντάς με επίθετα όπως άχρηστο, αχαΐρευτο, ανεπρόκοπο, αμεράκλευτο, που δεν έχει μεράκι δηλαδή. Σε δίνει βρε το βιβλίο να φας. Πάρε μια κλωστίνα και αντίσεις να πλέξεις. Βιβλία θα σου στρώσει τον παντρευτής. Ακόμα σήμερα, όταν περιμένω φίλους να τους κάνω το τραπέζι, ακούω τα λόγια της μαζί με τους ήλους ενός πιμπάνου. Θα σε πετάει βρε ο άντρας την κατσαρόλα στο κεφάλι που δεν ξέρεις να μαγειρεύεις και δεν μοιάζει για σένα. Για μένα με νοιάζει. Τι μάνα έχει αυτό το κορίτσι να λέει, δεν το έμαθε να μαγειρεύει. Ακόμα θυμάμαι το πονηρό κλείσιμο του ματιού του παππού του Γιώργη. Άιντε ρε Νίτσα, τζιέλασες πάλι. Αφνείς τον κουρά, μια ζέστα κι εσείς το ροχάτι εδώ που κάνουν κλιματαριά με το βιβλίο. Υποψήφια για το πανεπιστήμιο ήμουν. Πήγαινα μισή μέρα στο χωράφι και την υπόλοιπη διάβαζα κάτω από την κλιματαριά. Η πρώτη κουβέντα που είπαν στον πατέρα μου όταν γεννήθηκα ήταν «Δεν πειράζει, Γιάννη, θα κάνεις και παιδιά». Όταν με πρωτοείδαν στην αγκαλιά του πατέρα μου «Σιαλυπούμε, Γιάννη, πώς θα το ξυπνήσεις αυτό το καλό έ, πώς θα το παντρέψεις αυτό το όφρο τσουκάτο δηλαδή». Τα μαύρα μαλλιά σε συνδυασμό με την σαρένια επιδερμίδα μου ήταν ο ορισμός της ασχήμιας. Όταν χρόνια μετά φοιτήτρια και κυρίως όταν βρέθηκα στη Γερμανία και άκουσα τη Σέντε Έλενα Οφτρόια, νόμιζα ότι γύρισε ο κόσμος ανάποδα. Άσε όταν άρχισαν τα πρώιμα σημάδια της εφηβείας και πήγαινα σχολείο και περνούσα από την αυλή μιας γειτόνισσας και ήταν κι άλλες γυναίκες εκεί. Έσφυγε τα χείλια της και πετούσε λόγια γεμάτα χολή. Τα βιάσα πέρα, σκουλιότ χρειάζεται. Ήταν να πέσεις να πεθάνεις, να κόβεις λουρίδες από παλιό ύφασμα και να δένεις τα στιθάκια σου, μη τυχόν και φανούν τα σημάδια της κοριτσίστικης φύσης σου. Μια εβδομάδα πριν τις γυμναστικές επιδείξεις, ξάπλωσα στο κρεβάτι και έπινα ξύδι να γλιτώσω το ρεξίλεμα. Δεν το γλίτωσα, ήρθε ο δάσκαλος και με πήρε με το ζόρι. Η αγραμματοσύνη, η ζήλια, η κακία θριάμβευαν. Και απ' την άλλη, κάποια πρόσωπα θα λες και είχαν ξεπηδήσει από τις τραγωδίες των τραγικών, από τη σοφία του Σοκράτη, από τον Όμηρο, σαν να μην είχε μεσολαβήσει ο μεσαίωνας της τουρκοκρατίας και τα υπολείμματά του. Όταν αγκαιροκρούστηκε από παππούς μου και πήγαν οι νύφες και οι κόρες του να τους συμπαρασταθούν, γυρίστηκε η τυράννια μου
στα σπίτια σας. Εγώ σε τρεις μέρες θα πιθάνω, τότε να θείτε. Η Ματίγεν Τριτάτο Θρίνερη Βολονίκιο. Σε τρεις μέρες πέθανε. Πώς το ξέρεις, πατέρα, τον ρώτησα. Ήρθε στον ύπνο μια γυναίκα στάστρα ντυμένη και μ' είπε. Και η γιαγιά Μαγδαληνή, η μάνα της μάνας μου, μου μάθανε κάτι τραγούδια που ενώ δεν ήξερε ούτε την αλφαβήτα, νόμιζες πως τα είχε ξεσηκώσει από τον Όμηρο. Παίρνω την άκρη του γυαλού, την άκρη του θαλάσσιου. Βρίσκω κόρη που νύβονταν με το Μαργαριτάρα. Θα μένουμε, λογίζομαι, το πώς να τη μιλήσω. Να τη φωνάξω πέρδικα ή πέρδικα πέρα τα πλάγια. Να την υπώ συμμόβεργα το σήμα η χιλέρα. Να την υπώ κλιμόβεργα το κλίμα έχει κόμπους. Να την υπώ πως ήξερα πως ήμουν μαθημένος. Μαρή μπροστά μου το γυαλό και πάπια της θαλάσσης. Κόρη μου, πού είναι ο άντρας, πού είναι και ο μελός μου. Με ένα μάτρο του στην ξενιδιά τώρα 12 χρόνια και ακόμα δυο του καρτερό τρία τον περιμένω. Κι αν δεν φανεί και αν δεν αξιθεί καλό μου θα γίνω. Και όλη η συνέχεια δείξει σημάδια της αυλής, δείξει σημάδια του σπιτιού, δείξει σημάδια του κορμιού και τότε να πιστέψω. Έχει ελιά στη λίμνη. Στο μέτωπο ελιά στην αμασχάλη και ανάμεσα στα στήθη σου χρυσή πορτοκαλίτσα. Ξένη με εσύ ο άνθρωπος, εσύ και καλός μου. Η αναγνώριση του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Και στα μετά, παιδιά, θα σας κουράσω. Γιατί δεν τελειώνει το χωριό ποτέ. Αυτά είναι τα δικά μου βιώματα. Αυτά πήρα και αυτά μετουσίωσα, ας το πούμε σε τέχνη, τέλος πάντων.